Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάω 24. Λίγο καθυστερημένα ξεκινήσαμε. Αλλά θα τα προλάβουμε όλα. Γίνεται ένας χαμός γενικότερα στην επικαιρότητα. Από τη μία η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία για τον Πανετολικό. Από την άλλη υπήρξε σήμερα Δέλτα Σίγμα στα γραφεία της Λίγκας και έγινε ένας χαμός. Ήταν εκεί σύσσωμος Ολυμπιακός, ακόμη και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά από πάρα πολύ καιρό. Βρέθηκε εκεί με τον Αγραφιώτη, με τον Καραπαπά, με την κυρία Σουλούκου. Όλοι μαζί συζητήθηκαν διάφορα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει έτσι, να δώσει μάλλον μία ακόμη παράσταση. Δεν νομίζω ότι τα κατάφερε και όσο περνάει η ώρα, μάλλον οι σφαλιάρες πολλαπλασιάζονται για τον Ολυμπιακό. Πολλές σε επικοινωνιακό επίπεδο είναι η αλήθεια. Πριν από λίγο και μία ανακοίνωση του Όφη έκανε την εμφάνισή της και νομίζω ότι βάζει κάποια πράγματα στην θέση τους. Κόντρα σε όλα όσα υποστήριζαν εδώ και λίγη ώρα μέσα που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Γενικότερα στον Ολυμπιακό προσπάθησαν να δημιουργήσουν διάφορες εντυπώσεις όσον αφορά το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει βάση προγράμματος μία δυσκολία για αυτούς τον Φλεβάρη, με δεδομένο ότι πέρασαν στους 32 του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 20 του Φλεβάρη το πρώτο του παιχνίδι για τους 32. Το διήμερο 22-24 είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και στις 27 ο Ολυμπιακός έχει τη ρεβάνς. Προφανώς αυτό τους δυσκολεύει. Βλέπουμε ήδη εδώ και λίγες ώρες διάφορα κείμενα, άρθρα, απόψεις σε διάφορα μέσα που μιλούν για αναβολή που θα έπρεπε να υπάρξει, να μην γίνει το παιχνίδι, ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα συμβαίνει αυτό και διάφορα τέτοια. Προσπάθησαν να στρέψουν εκεί την κουβέντα στο Δέλτα Σίγμα. Από την άλλη προσπάθησαν να στρέψουν την κουβέντα στο ΒΑΡ και μάλιστα θέλησαν να περάσουν ένα μήνυμα ότι θα ήταν καλό να σταματήσει το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Αυτό υποστήριξαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα πλέον είναι λίγο ξεκάθαρα. Ξέραμε ότι είναι Ολυμπιακός κατά του ΒΑΡ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα ωστόσο το είπαν και ξεκάθαρα για ποιο λόγο να υπάρχει το ΒΑΡ έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα έχει λύσει, ήταν η ατάκα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχουν κι άλλες για διάφορα παράπονα που έχει ο Ολυμπιακός από το ΒΑΡ και τη χρήση του. Προφανώς ο Μάκης Γκαγκάτσης ήταν αυτός που του απάντησε πρώτος και του σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχουν παράπονα από την εφαρμογή του ΒΑΡ, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη χώρα και ειδικότερα στο πρώτο διάστημα εφαρμογής του. Αλλά το πρόσημο είναι θετικό και σίγουρα είναι κάτι που βοηθάει στην αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Από την άλλη, πήρε το λόγο και ο Ηλίας Προυσανίδης από τον Όφη, ο οποίος σημείωσε πως το πρόβλημα είναι αυτοί που ελέγχουν το ΒΑΡ και όχι το ίδιο. Το ΒΑΡ, ωστόσο, είναι ακόμη νωρίς να βγουν συμπεράσματα, γιατί η εφαρμογή του μετράει μόλις λίγους μήνες. Αυτό στο κομμάτι του ΒΑΡ, και εννοείται ότι επίσης τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν και πάλι ένα μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη, τη σύνδεση που ονειρεύονται ότι υπάρχει μετά από αυτή την φοβερή αποκάλυψη του ΟΑΝ. Συζητήθηκε και αυτό. Από τον ΠΑΟΚ είπαν ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα είναι αυτή που θα αποφασίσει, η ΕΑ. Όλοι οι υπόλοιποι είπαν ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να τελειώσει γρήγορα, και ο ΠΑΟΚ αυτό θέλει και αυτό υπόθηκε και από τον Μάκη Γκαγκάτση. Ο ΠΑΟΚ είναι έτσι κι αλλιώς σε κάθε επίπεδο υπέρ της νομιμότητας. Θέλει να εφαρμόζονται οι νόμοι, κόντρα στην απέναντι πλευρά η οποία μόνο νόμοι δεν θέλουν να εφαρμόζονται. Στον Ολυμπιακό προσπάθησαν και πάλι να δημιουργήσουν διάφορες εντυπώσεις. Okay. Και πάλι και σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι το κατάφεραν. Οι δικοί τους μπορεί να συνεχίσουν όλοι τα ίδια, αλλά η ουσία είναι ότι πολλοί καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Ή περισσότεροι τουλάχιστον. Όλοι οι υπόλοιποι, τι να πω. Πραγματικά. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα μιλήσουμε λογικά και με τον Σταύρο σε λιγάκι. Την ίδια ώρα η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για την Κυριακή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αρκετή η τακτική σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες. Προφανώς η προσοχή στρέφεται εκεί. Το ενδιαφέρον νομίζω επικεντρώνεται κυρίως στη μεσαία γραμμή, γιατί ο Αγκούστο έχει επιστρέψει έχοντας εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του, οπότε
Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επιλογή τώρα του Φερέιρα. Αν δηλαδή θα κρατήσει το Μαουρίσιο, όπως αυτό το Σάββατο κοντά στην Ξάνθη, δίπλα στον Μίσιτς και θα μείνει στον πάγκο ο Αουγκούστο, ή αν θα επιστρέψει στον πάγκο ο Μαουρίσιο, ο οποίος πήρε το 90 λεπτό με την Ξάνθη και θα μπει και πάλι ο Αουγκούστο. Μια σημαντική απόφαση εδώ από τον Φερέιρα, και θυμίζω ότι ο Αουγκούστο θα απουσιάσει μέσα στο Γενάρη για αρκετό διάστημα, έχοντας υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας Under 23. Οπότε τότε ο Βραζιλιάνος θα είναι εκτός για τον ΠΑΟΚ. Πέρα από το παιχνίδι με τον Πανετολικό, που είπαμε δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα στον ΠΑΟΚ, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Δοκιμές ιδιαίτερες δεν έχουμε για να πούμε ότι μιλάμε για συγκεκριμένο σχήμα. Είναι νωρίς ακόμα, αύριο κυρίως και το Σάββατο κάποιες τελευταίες θα γίνουν στις προπονήσεις. Από την άλλη, ορίστηκε το παιχνίδι με τον Άρη, θα γίνει στις 4 Γενάρη το απόγευμα στις 7.30, οπότε ξέρουμε πλέον και πότε θα γίνει και αυτό. Είναι Σάββατο το παιχνίδι και όχι Κυριακή, 4 Γενάρη στις 7.30 το πρώτο παιχνίδι για το 2020 για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι από αύριο ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί το παιχνίδι να γίνεται στις 4 Γενάρη. Και αύριο να έχουμε, αύριο θα έχουμε, πόσο θα έχουμε αύριο, 13, ναι, 13, αλλά ξεκινάει από τώρα η διάθεση. Θα έχει ο κόσμος του Άρη περίπου ένα μήνα, λίγο λιγότερο από ένα μήνα, για να εξασφαλίσει την θέση του στο Κλεάνθης Βικελίδης, νωρίς. Επιστρέφοντας στην επικαιρότητα, έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι η έφεση του Ολυμπιακού έπεσε στο κενό. Προφανώς δεν έπεισαν κανέναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ούτε χθες. Προφανώς όλα όσα υπόθηκαν δεν κρίθηκαν και πολύ σοβαρά. Οπότε η αρχική τιμωρία μένει ως έχει. Θα παίξει χωρίς κόσμο και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και θα πληρώσει και ένα πρόστιμο το οποίο μειώθηκε για λίγο, από 61.500 ευρώ πήγε στις 56.500 ευρώ. Αυτό γνωστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα και για το κομμάτι της έφεσης. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι η αρχική τιμωρία του ήταν πολύ μικρή με βάση τα όσα έγιναν, πόσο μάλλον το να έπεφτε και να μειώνονταν κιόλας. Δηλαδή, τι άλλο να γινόταν. Okay, υποστήριξαν χθες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο δικηγόρος τους ότι ο ΠΑΟΚ προκάλεσε και υπήρχε σχέδιο από τον δικέφαλο, το οποίο εφαρμόστηκε από την άφηξη της ομάδας στο γήπεδο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε κανείς να το πάρει όλο αυτό στα σοβαρά και να κρίνει ότι όντως ο ΠΑΟΚ πήγε με ένα σχέδιο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από μόνο του όλο αυτό κάπως. Το ξεπερνάμε γι' αυτό. Και έγινε, υπάρχει ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ στην Σερβία που έχει να κάνει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γενικά οι Σέρβοι προφανώς σήμερα ασχολούνται πολύ με το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση όπως την πήρε, με ένα πέναλτι που okay, έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα. Εγώ θα πω ότι δεν μου κάνει και πολύ εντύπωση έτσι όπως το είδα. Συζητιέται. Έχει προκαλέσει μεγάλη ένταση στη Σερβία, πολλοί κόσμος το συζητάει και υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα. Και πριν από λίγο λοιπόν, η σερβική Telegraph αποκάλυψε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε στα αποδυτήρια του Καραϊσκάκη στο ημίχρονο χθες. Οι Σέρβοι σημειώνουν ότι δεν έχει καταλάβει κανείς για ποιον λόγο ήταν εκεί ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αν ήθελε, δεν ξέρει κανείς αν ήθελε να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας του ή ήθελε να βάλει πίεση στους αντιπάλους αλλά και στους διαιτητές, από τη στιγμή που θεωρείται ένας επικίνδυνος τύπος, ο οποίος στο παρελθόν κατηγορήθηκε από τις ελληνικές αρχές με την υποψία ότι στείνει παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά και με φερόμενες κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Στο παρελθόν έχει κάνει αρκετές βίαιες κινήσεις, όπως το να διαλύσει όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, επειδή δεν ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας. Μετά την κλήρωση του Champions League στο Μονακό, είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Ερυθρό Αστέρα.
λένε εδώ κάποια πράγματα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Ο Ζάντερ, ο παίκτης ο οποίος έκανε το πέναλτι, είχε μια σειρά από ακατανόητες κινήσεις, οι οποίες φρίκαραν τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι αποκλείστηκαν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και μάλιστα γίνεται λόγος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι είναι ένας εκατομμυριούχος, σκληρός επιχειρηματίας και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και πολύ normal για κανέναν το να βρίσκεται ο Μαρινάκη στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ενός αγώνα για τους ομίλους της Champions League. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει κάτι. Θα το δούμε. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο break για να επιστρέψουμε, αν όλα πάνε καλά, με Σταύρο Κόλλικα, να σχολιάσουμε όλα, γιατί γίνεται ένας χαμός. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι στοίχημα.gr. Τελειώσαμε με το Champions League, σήμερα έχουμε Europa League, πάρα πολλά παιχνίδια. Ήδη σιγά σιγά έχουμε τα πρώτα της βραδιάς. Στις 8 παρα 5 ήταν η Σέντρα, οπότε έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Μπαίνετε σε στοίχημα από κινητό, ταμπλετή, υπολογιστή και παίζετε κανονικά με τις καλύτερες αποδόσεις αγοράς. Υπάρχουν και πολλοί αγώνες στο μπάσκετ και γενικά η στοίχημα πάντα έχει επιλογές. Αν θέλετε να παίξετε, μπορείτε να το κάνετε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Μαζί μας και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Διαστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο σε πολύ καλές τιμές. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς, ξέρετε, θα σας τα κάνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε κατευθείαν σε Σταύρο Κόλλικα. Καλησπέρα. Τι έχει να κάνει, Σταύρο, γίνεται ένας χαμός. Γίνεται ένας χαμός, Βαγγελάκη, πες στην αγάπη, για. Βαγκό. Γεια σου, Βαγγελάκη. Έλα. Σου μιλάει, αγάπη, μίλα. Βαγγελάκη. Και είναι τα ωραία που λες. Εκεί είναι τα ωραία που σου είπα. Ναι. Να τρομάξω. Ναι. Εντάξει, τα είπες όλα. Να σου πω, λοιπόν, πριν μπούμε στα σοβαρά. Θέλω μια φωτογραφία. Ναι. Πώς ήταν μόλις τώρα. Για στείλε, ρε. Θέλω να σου μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου Ανδρέα που βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή από τη Νέα Υόρκη και μου είπε να σου μεταφέρω ότι θέλει όταν βγαίνεις μετά τα μάτς του BOK TV να χαμογελάς λίγο, γιατί λέει δεν χαμογελάς πολύ. Αυτό. Άκου, όταν θα μάθουν να κερδίζουν με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Εντάξει. Μας έχουν κάνει την ψυχή μαρτύριο, δεν σε κάνουν συμφωνία από τη μέρα που θα βγει το PAOK TV. Εντάξει. Θα κερδίσουμε με ένα γκολ διαφορά και την ψυχή στο στόμα. Ωραία. Τότε το χαμογελό μου θα υπάρχει. Του είπα, του λέω. 9 στις 10 φορές έχω βγει με 5.000 σφιγμό. Ναι. Δηλαδή πρέπει η σφιγμή μου να ήταν, η κλέβα μου να έβγαινε έξω από το λαιμό. Ωραία, και να γεννούσε μετά. Τέλειος είναι. Πώς το βλέπεις. Τέλειος είναι, τέλειος. Φοβερά. Δεν βλέπεις μάτι, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι, και όταν θα ηρεμήσουμε λίγο θα βγαίνει σε πιο χαλαρό, Σταύρο. Θα βγαίνω νορμάλ. Δεν είμαι εδώ. Να τελειώσω και το πλόκο μου στις ναι. γενικά, εγώ έλεγα πριν ότι okay. Και δεν έχει τελειώσει η μέρα. Αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και γίνεται ακόμα. Αυγενάκης, γραμμένος και η συναυτό είναι στην ΕΦΑ. Ναι. Κάτσε, έχουμε κι άλλα μετά. Α, περίμενε. Κατά τη μια μισή μας πρέπει να τελειώνουμε σήμερα. Ναι. Γενικά υπάρχει και ωραία πράγματα λέγονται γενικά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, με το που είδαμε ότι θα ήταν στη Λίγκα Μαρινάκης, Σουλούκου, Καραπαπάς και Αγραφιώτης. Σουλούκου. Αυτή η Σουλούκου ρε, εσύ υπερορίες κάνει εδώ και τρεις εβδομάδες. Τι γίνεται. Όλα από αυτή πες να είναι, ρε. Από συνάντηση σε συνάντηση. Σε κάποια φάση αυτά του Καραπαπάς, και δεν θυμάσαι. Μπρίζες. Δεν τρώγεται αυτό, Σταύρο. Δεν τρώγεται. Μια καλά τρώγεται. Σήμερα τον εκθέσανε επικοινωνιακά το Μαρινάκι πάρα πολύ άσχημα. Εγώ αν ήμουν Μαρινάκι σήμερα θα σου έλεγα στο γραφείο μου. Αυτό αλήθεια είναι. Αυτό αλήθεια είναι. Θα τους έλεγες πια τι γίνεται εδώ. Ναι, εγώ δεν υπερβάλλω ποτέ. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Ναι. Ξέρεις, δεν έχω υπερβολή πάνω μου. Ναι. Εγώ σήμερα αν ήμουν Μαρινάκι τους είχα πεθάνει. Θα είχα εκεί πέρα και τους έκραζα 4 ώρες. Και είναι απανοτά, Ακόμα και ο Όφη έβγαλε ανακοίνωση. Εννοείται. Και λέει, παιδιά, εμείς σεβόμαστε τον νόμο. Αυτό. Ναι. Εδώ βάλαμε τον Όφη να πει κάτι το οποίο δεν είπε. Ναι.
εντάξει, μέσω παιδιά του Μπουσανίδη. Γιατί ξέρεις, λέει, με την παλιά λογική δεν θα αντιδράσει κανένας. Έλα όμως, ακόμα και τα βαριά, η φύλλα προσκύμενη σε αυτούς, ναι. Ο Κάρι δηλαδή με τον Κούγια, ναι. Σήμερα ήταν πολύ διακριτική. Δεν είπα κουβέντα. Κάτσε λίγο, καρυπήθηση ήταν, γιατί ο Χρήσαντος πριν έλεγε δεν ήταν μάλλον. Νομίζω ο Άρης ήταν, τώρα όχι, πώς δεν ήταν, δεν γίνεται να μην ήταν. Ο Χρήσαντος δεν ασχολήθηκε πολύ και έλεγε δεν ξέρω καν αν ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Θα το μάθω. Αλλά μου φαίνεται ότι σε μια κουβέντα που είχα μου είπαν ότι ήταν. Ναι, μπορεί να ήταν εκπρόσωπος και να μην ήταν κάποιος κάτι να είπανε. Δεν ξέρω, ο Άρης έτσι και δεν ασχολείται και πολύ, μάλλον δεν τον πειράζουν όλα αυτά. Δεν ξέρω. Ασχολείται με την ομάδα. Φτάνει. Εντάξει, βγάζει εισιτήρια τώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Βγάζει εισιτήρια για τις 4 Γενάρη. Α, ναι, τα βγάλανε. Δεν το είδες αυτό, αύριο ξεκινάει η διάθεση για 4 Γενάρη. Εντάξει, θα έχει χρόνο ο κόσμος, ναι. Ένα μήνα, δηλαδή. Όπως διάβασα και πολύ γνωστά σε ένα... Τώρα? Πώς να παίζουν τώρα. Με τον Όφη Κρήτη. Άμα... Ναι, ναι. Όφη ήταν ο Καρυπίδης. Όχι ήταν ο Καρυπίδης. Ήταν κανονικά. Και τι λέγανε αυτοί, ρε. Ναι. Μάλλον δεν... Δεν ασχολήθηκαν γενικά. Ήταν, αλλά δεν πήρε θέση. Δηλαδή, τη δουλειά του κοίταξε. Τι μπράβο του, αυτή τη δουλειά του, δεν κατάλαβα. Τίμιος. Σκοτώνω το 2 ναι. Τίμιος. Mm. Ό,τι ήταν να πει το είπε στο One, δεν χρειάζεται ξανά. Να επαναλαμβάνομαι κάθε μέρα. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Χρήστατος είπε ότι δεν ήταν, ναι. Δεν είπε ακριβώς ότι δεν ήταν. Είπε ότι δεν σημειώθηκε κάτι, δεν υπόθηκε κάτι. Ο Καρυπίδης πού ήταν και όλα αυτά. Αυτό ναι, είναι γεγονός. Και πού ήταν και όλα αυτά. Τώρα τι να σου πω. Ναι. Δεν εντάξει. Τέλος πάντων. Τώρα θα το βάλουμε λίγο την αρχή, ξέρω εγώ πού το πιάσουμε τα κάτω. Κοίτα, εγώ το παρουσίασα λίγο. Παρουσίασα τι υπόθηκε για το ΒΑΡ. Ρώτα με εσύ, έχω χάσει την μπάλα, δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα. Δεν ήξερα τι να πρωτογράψω. Για τον Παλίκαρο, τον χθεσινό. Πω, και εκείνο. Ο οποίος τρώει τρελό μπούλινγκ στη Σερβία, από ό,τι διάβαζα πριν. Να σου πω, αγάπη, παλιά. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Σαν πόμος παιδί, δηλαδή το είχες στο μυαλό σου, άμα χρειαστεί να βάλω λίγο χέρι να κερδίσω πλεονέκτημα, να μας φίξω. Ναι. Άμα χάνω τη φάση. Ναι. Τώρα με το βάλ, δεν πρέπει να το έχεις κάνει στο μυαλό σου. Έτσι. Και μόλις μπαίνει, εκεί, δηλαδή δεν είναι ότι έχει ένα 90 λεπτό, έχει καθόλου μυαλό, μόλις μπαίνει. Ναι, δεν έχει 900 λεπτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Δηλαδή, και δεν είναι Αφρικανός, Βασιλιάνος είναι να πεις ότι είναι 62 χρονών. Εντάξει. Ναι. Πολύ κυνηγή το τρώει. Το διάβασες το ρεπορτάζ, την αποκάλυψη των Σέρβων για το Μαρινάκι που κατέβηκε στα αποδυτήρια. Πήγε αποδυτήρια. Και που τον λένε επικίνδυνο. Επικίνδυνος επιχειρηματίας. Τέτοια. Δηλαδή, λέω, όπα. Τέλος πάντων. Αρχικά, υπήρξε αυτό το ΔΣ σήμερα στη Λίγκα. Ο Ολυμπιακός είχε τρία θέματα. Το ένα ήταν το ΒΑΡ. Το οποίο προφανώς. Εδώ είναι η πρώτη γέλα του. Το είπαν ξεκάθαρα. Ναι, η πρώτη επικοινωνιακή γέλα λοιπόν του Ολυμπιακού σήμερα ήταν αυτή. Ναι. Δηλαδή πας να κερδίσεις κάποιο ηθικό πλεονέκτημα γιατί έχεις επενδύσει στην υπόθεση ΠΑΟΚ, Ξάνθη, ξέρω εγώ, ξενοδοχεία, Σαρέ κτλ. Ναι. Ωραία. Επενδύεις σε αυτό. Και ξαφνικά, ωραία, θέτεις ένα θέμα που η ΕΠΟ στο μεταξύ είχε προγραμματίσει λίγο αργότερα, ναι. Ήταν γνωστό αυτό, να βγάλει, ωραία, τα αποτελέσματα του βάλει. Ούτε αυτό δεν τον ενημερώσατε. Ναι. Ωραία. Που τα αποτελέσματα του ΒΑΡ είναι συγκλονιστικά υπέρ της χρήσης του. Ναι. Δηλαδή έχει σώσει παιχνίδια και παιχνίδια το ΒΑΡ. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Έχουν σωθεί παιχνίδια που θα τα δώσουν στον αέρα. Και θα είχαμε, αν ξέρω εγώ, παραπονιούνται σήμερα οι ομάδες, ξέρω εγώ, 10% κάποιες ομάδες που το έχουν έτσι στο DNA του. Ναι. Ωραία. Κάτσε γιατί καίγομαι. Και κανένα βραστό, δεν θα τα φας. Το βραστό δεν τρώγεται για κανένα λόγο. Σοβαρά μιλάς. Ναι, δεν έχω φάει στη ζωή μου. Ποτέ. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Όχι. Τέλος πάντων. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν ο Ολυμπιακός να επενδύσει. Ωραία, σε αυτό που έχτισε. Μόνος του με τα κανάλια του, με το ένα με το άλλο, αλλά να αποκτήσει ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτό έθεσε κουβέντα για το ΒΑΡ, το οποίο βάλει είναι όλοι υπέρ και κοινής νόμη κυρίως, ωραία, και έπεσε στην πρώτη λάκα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός, αν θέλει, αν ήθελε τέλος πάντων να κάνει δουλειά σήμερα.
Είπε ξεκάθαρα ο Μαρινάκης θα σταματήσει να υπάρχει το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Ναι, δεν θέλουμε ΒΑΡ. Ναι. Ποιος ο λόγος, μέχρι τουλάχιστον να το λειτουργήσουν σωστά. Ναι. Εντάξει. Εκεί λοιπόν χάνει, καταλαβαίνουν όλοι, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να μην υπάρχει ΒΑΡ, γιατί απλούστατα, ωραία, τα λάθη συνήθως είναι υπέρ τους. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα και δεν αναφερόμαστε στην εποχή που όλα τα λάθη ήταν υπέρ τους, γιατί πλέον υπάρχει μια ποδοσφαιρική κανονικότητα εδώ και 3-4 χρόνια, όσο και να θέλουν να μας πούν το αντίθετο, σύμφωνα με την οποία, εντάξει, τα λάθη έχουν μοιραστεί, δεν υπάρχει ξεκάθαρος χαλίφης στο πρωτάθλημα, ωραία, και από εκεί και πέρα, μέσα από την διαδικασία του ΒΑΡ, μειώνονται ακόμη περισσότερο τα λάθη. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν το θέλει. Προφανώς. Γιατί και δεν έχει μάθει να παίζει τα ίσα. Απλά είναι τα πράγματα, το ξέρουμε, το ξέρουνε και αυτοί το ξέρουν. Ότι δεν μπορούν. Κάνεις, καλύτερα το ξέρουν. Ναι. Δύο χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει ούτε την ανάσα τους. Ναι. Ναι, χωρίς παπάδες και σπάθες και καλογερόπουλους και Ιωαννίδηδες και τους παραδεχάμενους όλους που είχαν τόσα χρόνια. Και το λένε κιόλας ότι δεν μπορούν, δεν έχουν περιθώρια. Δηλαδή, χθες στο Μαρτίνς γίνεται ερώτηση μετά το μάτς. Προτιμάτε μια καλή πορεία στο Europa League ή το πρωτάθλημα και λέτε πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό υπάρχει. Και... Μα τι θα πει. Τι θα πει. Δεν μπορούν, δεν. Ένα κομμάτι τέλος πάντων του ΒΑΡ. Απάντησε ο Μαξίκο Κάτσης, απάντησε και ο Ηλίας ο Μπουσανίδης από τη δουλειά του. Τοποθετήθηκε. Δεύτερο κομμάτι, το ΠΑΟ Ξάνθη. Αυτή η περιβόητη σύνδεση με το μυαλό του ΟΑΝ και την αποκάλυψή τους. Όπου και εκεί νομίζω ότι πήραν την καλύτερη απάντηση. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας. Μα όλοι, από το πρώτο, άμα αποδεχτείς την ιδιοκτησία, ναι. Όλοι είναι κατά της ιδιοκτησίας. Ναι. Εντάξει. Αν αποδεχτεί, κάνει ένα θέμα. Αλλά δεν είναι αρμόδιο το όργανο της Super League να αποφασίσει. Ναι. Εντάξει. Αρμόδιο είναι και το επαγγελματικό αθλητισμό. Το θέμα θέτει και εκεί πέρα για λόγους εντυπώσεων. Εννοείται. Και μετά ο Μαρινάκης πήγε ρώτησε τον Μπουσανίδη και τον Σαμαρά αν αυτά που γίνανε στο Ξάνθη ΠΑΟΚ ή το ΠΑΟΚ Ξάνθη είναι φυσιολογικά και πέταξε ο Γκαγκάτσης δηλαδή αν αυτό που έκανατε χθες εσύ με τον Ιωθώρα Αστέρα ωραία γινόταν σε ΠΑΟΚ Ξάνθη τι θα λέγατε. Και η ζωή τα φέρνει έτσι, που εκτίθονται δηλαδή επιχειρηματολογία τώρα το ΒΑΡ η φάση του Business ΒΑΡ. Αγόρι μου στη φάση την πέση είναι η ορθήση αγόρι μου. Ναι. Το Ολυμπιακό ήταν αυτό. Πέρσι στο 2-0 ο Business ΒΑΡ. Τον κοιτούσαν έξι από απόσταση 5 μέτρων. Ναι. Τώρα άμα δεις πως πέρασε η παλιά του Κατουρί, είναι στο χιλιοστό. Δεν. Στο χιλιοστό είναι η παλιά του Κατουρί. Δεν ξέρω, δεν έχουν συνέστηση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, ποντάρουν στο γεγονός ότι δεν έχουν πολλά μέσα και θα περάσουν αυτό που θέλουν. Ναι, σωστό. Αλλά από κάποια φάση και μετά κατά αστείο. Γιατί εκτίθεται κιόλας. Δηλαδή γράφει τώρα η βαριά τους η Πέρνα. Ναι. Ωραία. Ότι το μυθικό, ότι ο Ζαντέλη ξέρει τι έκανε. Ναι. Γιατί με αυτό που έκανε, άγχωσε τον Αναμπή. Έχει γραφτεί αυτό το πράγμα σήμερα τι? Που έκρυπτο και καλά δημοσιογράφο. Τι εννοείς. Ναι. Τον άγχωσε. Ότι θα έπαιρνε τον κολ. Ωραία. Ναι. Okay. Επειδή ήταν ο Μασούρας από πίσω, ναι. Θα έπαιρνε τον κολ. Ωραία. Και αυτό που έκανε ο Ζαντέλ το ήθελε, ναι. Ήξερε ο Ζαντέλ το ήθελε, ωραία, και το έκανε για να αγχώσει τον Ελαραμπή. Έχουμε διαβάσει από το μυθικό βέβαια, ότι την κολάρα του Ελαραμπή. Την κολάρα, αυτό έλεγα στον Νίκο Παπαδόπουλο, του έλεγα κολάρα σε πέναλτι την πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι, είναι πέναλτι. Πέναλτι. Και τόσο τι λέει, δηλαδή. Τι άρεσε έτσι που πήρε φορά. Δεν είναι ρε παιδί μου. Πήρε φορά λίγο πλάγια. Δεν είναι να πεις ότι είναι αλαπανέγκα, να πεις ότι οκ, είναι μια εκτέλεση στη γωνία. Αυτό. Συρτό. Αυτό. Και πανέγκα δεν είναι τίποτα, είναι μία ναι, από τις 4-5 επιλογές πέρα από την που να έχεις. Πες ότι βλέπεις ποδόσφαιρο πρώτη φορά στη ζωή σου, βλέπεις μία εκτέλεση αλλά πανέγκα και λες όπα. Αυτό ναι. Και δύο χρόνο παιδάκι δεν θα πει την κολάρεν αυτή, δηλαδή ή Μαρτών. Ναι. Και όμως είναι... υπάρχει πρωτοσέλιδο. Ναι, υπάρχει πρωτοσέλιδο σήμερα, η κολάρα του Λαραμπή. Άλλο ρε. Δεν νομίζω ότι γράφει η κολάρα του Λαραμπή, αλλά όχι, δεν κολάρα. Θα ήταν πιο τίμιο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, πιο τίμιο, ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Και το τρίτο κομμάτι είναι το πρόγραμμα. Όπως τον Ολυμπιακό έχουν τώρα πάθει μια παράκρουση με το... επειδή το μάτι της Τούμπας πέφτει ανάμεσα στα δύο τα ευρωπαϊκά
Και αυτό γιατί ναι, νωρίτερα μέσα στο Γενάρη υπάρχει εμβόλυμη που δεν το είχα δει το ίδιο το πρωί. Γι' αυτό πέφτει το μάτς ναι, ανάμεσα. Είναι 20 το πρώτο μάτς, 23-24 είναι το μάτς της Τούμπας, 27 είναι η Ρεβάνς. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο ΠΑΟΚ το 12, ναι, ωραία, κάθισε 4 μέρες στη Χάιφα, έπαιξε 5 βράδυ με διαφορά ώρας εκεί, ναι, έμεινε Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι, ταξιδέψαμε σαν ηλίθιοι απευθείας Αθήνα, κοιτιόμαστε με τον Σορμπαζόγλου αν θα πάμε ή όχι. Τους βλέπω έτσι όπως είναι. Εδώ δεν γλιτώνουμε ντόρτι, θα φάμε. Ωραία. Τρώμε ντόρτι. Εντάξει. Με παπά διαιτητή. Δεν θυμάμαι τότε να είχε κανείς κάποια ένσταση να αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα είναι αυτό. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται στην Τούμπα τότε. Ωραία. Και τελειώνει το παραμύθι. Δεν μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία. Ναι. Και όπως θυμάμαι πολύ καλά η Νόβα έλεγε τις προάλλες, πώς το έλεγε. Ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος και υπάρχει θέμα... Το πρόγραμμα δεν είναι πινκ-πονκ, τι έγραφε, δεν θυμάμαι. Δεν είναι πινκ-πονκ, ναι. Ναι, αυτό. Για να το ξαναπεί. Δεν είναι και Νόβα και το παιχνίδι βέβαια, είναι ΠΑΟΚ TV, αλλά... Δεν πειράζει. Ναι, δεν αλλάζει το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή με ποια λογική ότι ο Ολυμπιακός έχει ευρωπαϊκό, αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο μα είναι, για όλες τις ομάδες. Ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, δεν νομίζω. Και γενικά δεν υπάρχουν και πολλά... Είναι και ο γύρος μικρός, δηλαδή πότε να το πας μετά, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Ναι, και επικοινωνιακά θα είναι πάρα πολύ... Ναι, επικοινωνιακά θα είναι πάρα πολύ περίεργο να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτά τα τρία αγάπη θέματα, κλείνω, γιατί πρέπει να φάω. Ναι, 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 φάε. Φιλιά στο Βαγγελάκη, πρέπει καλή να συνέχεια. Ναι, θα το δώσω. Λοιπόν... Ευχαριστούγεμα αυτό, βλέπεις, εντάξει, βλέπεις. Υποκλίνομαι. Καλή εντάξει, συνέχεια. Έλα. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα και από όλα όσα έγιναν σήμερα μέσα στην ημέρα και νωρίτερα στη Λίγκα, γιατί είπαμε έγιναν και υπόθηκαν πάρα πολλά εκεί για μία ακόμη φορά. Και αυτό που είπε ο Σταύρος, καλός ή κακός, πήραν όλοι τις δικές τους απαντήσεις. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, στις 4 Γενάρη θα έχουμε μαζί και ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ μάλλον, στο ποδόσφαιρο και ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ, στο παλατάκι, για το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγη ώρα ορίστηκε το παιχνίδι με τον Άρη του ποδοσφαίρου, 4 Γενάρη σε 7.30. Δεν πιστεύω ότι θα μείνουν έτσι και νομίζω ότι πιο εύκολα θα αλλάξει του μπάσκετ το παιχνίδι. Δεν νομίζω να μείνει η ίδια μέρα. Θα δούμε. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να αλλάξει ο Εσάκη το παιχνίδι, το μπασκετικό, όταν ορίσει τις ακριβείς ώρες και ημερομηνίες του δεύτερου γύρου. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ δύσκολο να γίνουν τα δύο παιχνίδια ίδια ημέρα και λόγω αστυνομίας και μέτρων τάξης και για πολλούς λόγους. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα τι θα γίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και ένα ωραίο βίντεο και πάλι από τη σημερινή προπόνηση. Ένα βίντεο γεμάτο Βιερίνη από ό,τι βλέπω. Και με όλα όσα έκανε ο Πορτογάλος στο πλαίσιο της προπόνησης. Καταιγίδα είχε στη Μεσίβρια. Αλλά η ομάδα και πάλι είχε διπλό. Και πάλι το διπλό ήταν γεμάτο φάσεις και γκολ. Και από όσο βλέπω λιγάκι εδώ... Και αρκετούς πανηγυρισμούς και αρκετή ένταση, ήταν ωραίο. Αξίζει να μπείτε να δείτε το βίντεο στο ΠΑΟΚ 24 και εμείς σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και τελευταίο. Παρέα με τον Φτίκα, πλακάκι και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το χειμώνα, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα. Απόλλωνος 49 πάνω από το γήπεδο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα.
Μοναδικά σχέδια σε γαμπράτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται κοστούμια, παπούτσια, σακάκια, παντελόνια, μπλούζες, φούτερ και ό,τι άλλο θέλετε. Και πάρα πολλά αξεσουάρ, είναι η αλήθεια. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία, ένα στην Καλαμαριά, ένα εδώ στην Παύλου Μελά στο κέντρο και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη το ποδόσφαιρο και θα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και στο βόλι που χθες είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και τα κατάφερα αρκετά καλά. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, αγάπη. Τι γίνεται? Όλα καλά. Σε τι κατάσταση επιτυχαίνουμε? Καλή, νομίζω, γιατί πήγε καλά η ομάδα χθες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία μέχρι το φινάλε του πρώτου μισού της σεζόν και νομίζω ότι δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο πλέον ο ΠΑΟΚ και αυτό είναι θαρρυντικό. Κοίτα, νομίζω ότι επειδή το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες ημέρες, με δεδομένο το Φιλίπποφ ήταν εκτός, περιμέναμε μια δυσκολία στην Ουκρανία. Νομίζω όμως ότι η ομάδα τα κατάφερε καλά. Ναι, σίγουρα όταν λείπει ο Πασαδόρος και όταν είναι και ο βασικός, πάντα υπάρχει έτσι ένα ερώτημα για το πώς μπορεί να παραταχθεί μια ομάδα. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει τον πολύ έμπειρο τον Θάνο Τριζή, οπότε δεν ήταν κανένα πρόβλημα για εκείνον να μοιράσει το παιχνίδι μαεστρικά στους συμπαίκτες του και νομίζω άλλωστε ότι όλη την εβδομάδα ο κύριος Δελικώστας δούλευε με τον Τερζή βασικό, τον έβαλε και στο παιχνίδι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης να αγωνιστεί ώστε να έχει παιχνίδια μαζί με τον Ηλίνικ, τον Μάρσαλ και με τον Φαντάκ και νομίζω ότι αυτό βγήκε και χθες απέναντι στους Ουκρανούς και πήρε ο ΠΑΟΚ την νίκη με 3-1 σετ και στην ουσία είναι με το ένα πόδι στους 16 του Σεβ Καπ. Ναι, πολύ σημαντικό βήμα. Εντάξει, ακολουθεί νομίζω την επόμενη εβδομάδα η Ρεβάν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι, εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει. Την άλλη Πέμπτη είναι στις 7. Θα πέφτει από ό,τι φαντάζομαι με το ποδόσφαιρο. Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή. Ο αρχικός ορισμός είναι για την Πέμπτη στις 7. Θα είναι μισή ώρα πριν από το μάτς του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, οπότε εντάξει, θα είναι και λίγο τα πράγματα περίεργα. Είναι και, θα είναι και η αγορά ανοιχτή για αυτά. Οπότε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο κόσμος να πάει, όποιος πάντως μπορεί θα ήταν καλό, ναι. Γιατί νομίζω ότι η ομάδα δείχνει να είναι σε ένα καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή και το έδειξε και χθες και με τον Ρώσο τον Ανδρέα τον Ηλίνιχ να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Πρώτο σκόρερ χθες, νομίζω ότι έδειξε πως η άφηξη του Φαντάκ τον απελευθέρωσε και εκείνον επιθετικά. Ωραία, θα έχουμε νομίζω μέρες να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο πόσο και στο πρωτάθλημα, παιχνίδι Σάββατο. Την Κυριακή το απόγευμα, δύσκολο παιχνίδι μέσα στον Ηρακλή στην Μίκρα. Στις 5 παρατέταρτο θα είναι αυτό το, στις 5.30 θα είναι αυτό το παιχνίδι. Την Κυριακή θα υπάρχει και live stream από το κανάλι της Ομοσπονδίας της Λίγκας στο YouTube. Κρίσιμο παιχνίδι από την άποψη ότι είναι σε μια έδρα που ο Ολυμπιακός είχε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα έναν βαθμό. Θέλει ο ΠΑΟΚ να μείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπάρχει και το ντέρμπι λίγο νωρίτερα θα ξεκινήσει ανάμεσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οπότε ανάλογα με την εξέλιξή του και με ένα καθαρό τρίποντο Ηρακλής στη Μίκρα δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ επί του Ηρακλής στη Μίκρα, δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να είναι στην πρώτη θέση την Κυριακή το βράδυ μόνος του. Νομίζω ότι θα είναι και ένα ακόμα καλό τεστ για την ομάδα να δείξει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Θα ακολουθήσει μετά και το μάτς της Ευρώπης πάλι με την Ουκρανική ομάδα και κλείνει την άλλη Κυριακή το πρώτο μισό της σεζόν με την Κηφισιά στο Παλατάκι. Μάλιστα. Στο handball τι έχουμε? Λοιπόν, στο handball στους άντρες το Σάββατο ΠΑΟΚ Θέακας Κέρκυρας στο κλειστό της Νεάπολης στις 4.30 με στόχο ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Προέρχεται από μια νίκη την οποία πήρε επί του αεροπού έδωσες, σημαντική και από βαθμολογικής και από ψυχολογικής σημασίας. Εκτός από την νίκη θέλει ο κ. Παπαβασίλης να δει έτσι και την ενημότητα των παιχτών του. Την άλλη Πέμπτη επίσης στις 6 ώρα θα είναι αυτό το μάτς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ναι, νοκάουτ για το κύπελο και αυτό στο κλεισό της Νεάπολης, Θεσσαλονίκη. Οπότε, ναι, δεν ξέρω πραγματικά πώς θα τα βολέψουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ την άλλη Πέμπτη. Είναι τρία μάτς και σημαντικά νομίζω και τα τρία. Οπότε λίγο Νεάπολη, λίγο Παλατάκι, ίσως και σε κάποια καφετέρια μετά για να δουν και το εκτός έδρας παιχνίδι. Οπότε θα είναι μια γεμάτη Πέμπτη. Πάντως, ναι, για το προέχει το μάτς τώρα του Σαββάτου να πάρει την νίκη, να μείνει στην τρίτη θέση και μετά να κοιτάξει το μάτς της ΑΕΚ. Και οι γυναίκες μετά από έναν μήνα σχεδόν επιστρέφουν ξανά σε δράση. Παίζουν μέσα στα Γιάννητσά το Σάββατο. Στα αξιοσημείωτα εκεί είναι
η επιστροφή της Βαθιάδου μετά από πάρα πολλούς μήνες στην δράση. Πέρασε μια περιπέτεια με τον δραματισμό της. Είναι πλέον έτοιμη και πάλι να βοηθήσει το σύνολο του Δημήτρη Πελεκίδη, που καλείται να δείξει φυσικά ότι δεν την επηρέασε καθόλου η αγωνιστική απραξία αυτή του ενός μήνα και να είναι και πάλι έτοιμο για να συνεχίσει την αίτητη πορεία του. Και η Τετάρτη δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι μετά, ξαναβολής με την Βέρεια. Στη Νεάπολη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι εκείνο θα είναι έτσι το πρώτο δυνατό crash test για τον ΠΑΟΚ απέναντι σε μια αντίπαλο που φέτος έχει αξιώσεις για να μπει στην ανάμεσα στο ΠΑΟΚ και ίσως και στην Νέα Ιωνία και την Άρτα. Δεν μου λες το με το Πόλο, τι γίνεται, καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Και θα κάνουμε νομίζω αρκετό καιρό να το ακούσουμε, γιατί ξεκινάει 1 Φεβρουαρίου πάλι η δράση στο Πόλο. Υπάρχει μια μεγάλη διακοπή, έκλεισε ο πρώτος γύρος, δυστυχώς όχι καλά για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι στην ζώνη των play-out. Υπάρχουν τώρα κάποιες διοργανώσεις και σε επίπεδο εφήβων εθνικής και ένα προολυμπιακό τουρνουά που ακολουθεί, επειδή η επόμενη χρονιά ξέρουμε ότι είναι Ολυμπιακή, που θα γίνουν στο Τόκιο οι αγώνες. Άρα υπάρχει έτσι μια μεγάλη διακοπή, στην οποία θα προσπαθήσουν οι παίκτες του Πάνου Βέργου να καλύψουν αυτό το χαμένο έδαφος το οποίο είχαν στα παιχνίδια του πρώτου γύρου και κυρίως την κακή εικόνα που είχαν εκτός έδρας ματς, για να μπορέσουν μετά να εμφανιστούν καλύτεροι στο δεύτερο γύρο και να μπουν ξανά σε τροχιά play-off. Μάλιστα. Και στα γυναικεία? Στο βόλεϊ γυναικών χθες μια σημαντική νίκη απέναντι στην Θέτιδα, στην Μίκρα με 3-0. Πλησιάζει την τετράδα ο ΠΑΟΚ, είναι ένα βαθμό απόσταση από τον Παναξιακό. Παίζει το Σάββατο με τον Πορφύρα στις 8 και εκεί θέλει να πάρει ακόμη ένα καθαρό τρίποντο ώστε να μπει. Αν όχι και από το Σάββατο το βράδυ στην τετράδα, γιατί ο Παναξιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό, οπότε ενδεχομένως να χάσει βαθμό ή βαθμούς. Και το επόμενο Σάββατο φιλοξενεί την Ισοδιότητα στην Μίκρα ΟΠΑ, κλείνει ο πρώτος γύρος. Νομίζω και εκεί δείχνει η ομάδα μετά τις από τα ντέρμπι και από τον Άρη ότι έχει βρει έτσι τον καλό της αυτό. Στο δεύτερο γύρο πάντως, αν θέλει να είναι μέσα στην τετράδα και να διεκδικήσει έτσι ένα καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, πρέπει να πάρει τα ντέρμπι τα οποία θα τα έχει στην έδρα της και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με την Θύρα, τα οποία τα έχασε εκτός έδρας και γι' αυτό το λόγο και έμεινε τόσο πίσω βαθμολογικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Μάλιστα. Ωραία, Ραφαήλ, έχουμε κάτι άλλο? Τώρα που είπαμε για το βόλιο γυναικών, να πούμε ότι η Καζορόφσκα βγήκε MVP της αγωνιστικής χθες. Σημαντική επιτυχία, γιατί ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του τμήματος του ΠΑΟΚ που βγαίνει μια παίκτρια MVP της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α1 κατηγορία, οπότε είναι ιστορική αυτή η επίδοση. Και οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο παίζουν Σάββατο στις 2 στην Αμεσίνη με τον Τρόμο. Δεν θεωρητικά, γιατί παίζει ο πρώτος με τον δεύτερο. Ο Τρόμπτος έχει καλή άμυνα, έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ μέχρι στιγμής. Ο Πάκος έχει την καλύτερη επίθεση, έχει βάλει 40 γκολ σε 7 μάτς. Άρα νομίζω ότι είναι πρόκληση για τον Πάκο, εκτός από τον τρίποντο, να πετύχει και όσο δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί απέναντι στην δεύτερη μέχρι στιγμής καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, αφού ο Πάκος δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Ραφαήλ, θα σε αφήσω να ξεκουραστείς, να συνεχίσεις ό,τι κάνεις. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ραφαήλ Καϊτατζής, για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, το βόλι, το handball, τα γυναικεία, τα ανδρικά, νομίζω πήραμε μία γεύση για όλα. Και επειδή πριν είπαμε για τα παιχνίδια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο που σε αυτή τη φάση με τα τωρινά δεδομένα ξέρουμε ότι θα γίνουν η ίδια μέρα, μένοντας για λίγο στο μπάσκετ και σήμερα, απουσίασε από μέρος προπόνησης ο Νόουλς, ο οποίος έχει ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν στην μέση. Δεν έχει καταφέρει να τις ξεπεράσει το 100%, αλλά όπως βγαίνει από την ομάδα, μοιάζει αποφασισμένος να παίξει κανονικά το Σάββατο κόντρα στο Λαύριο. Ενώ η ευχάριστη της ημέρας είναι ότι ο Σταύρος Χίζας έγινε πατέρας, η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και προφανώς ο Σχίσας είχε σήμερα την τιμητική του. Θυμίζω, το μπάσκετ παίζει το Σάββατο, η ομάδα μπάσκετ κόντρα στο Λαύριο εκτός έδρας στις 6 παρατέταρτο. Αυτό το παιχνίδι για την ομάδα μπάσκετ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, είναι εντελώς γεμάτο για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, πριν από λίγο επίσης έγινε γνωστό
ότι ο Κώστας Καραπαπάς τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δυσμενείς δηλώσεις που είχε κάνει μετά το τέλος του αγώνα της Ξάνθης με τον Ολυμπιακό. Θυμόμαστε όλοι τι είχε πει τότε. Είχε δώσει έτσι ένα mini show στο πλαίσιο του αγώνα, μάλλον μετά τον αγώνα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ. Δεν παρέστησε στη διαδικασία, στην ακροματική διαδικασία, ο Κώστας Καραπαπάς και τοποθετήθηκε μέσω επωνυμάτων και υπήρξε αυτό το μεγάλο πρόστιμο για τον ίδιο, ύψους 30.000 ευρώ. Λέγαμε πριν με τον Σταύρο για το ΒΑΡ και τα στοιχεία που έβγαλε η ΚΕΔ και αυτά τώρα πριν από λίγη ώρα. Στοιχεία που έχουν να κάνουν και στατιστικά με την χρήση του ΒΑΡ στο πρώτο μισό της σεζόν. Στις πρώτες 13 αγωνιστικές και σε 91 συνολικά αγώνες έγιναν 298 έλεγχοι ΒΑΡ, περίπου δηλαδή 22,9 έλεγχοι αναγωνιστικοί. 47 έλεγχοι έγιναν στους αγώνες, από τους οποίους οι 30 οδήγησαν σε αλλαγή απόφαση διαιτητών, ενώ σε 17 περιπτώσεις παρέμειναν οι αρχικές αποφάσεις, ενώ 20 VAR reviews υπήρξαν, οι οποίες οδήγησαν σε ισάριθμες αλλαγές αποφάσεων. Συνολικά υπήρξαν 50 αλλαγές αποφάσεων σε 91 αγώνες. Νομίζω εδώ είναι ξεκάθαρο πλέον ότι το VAR υπάρχει και καλώς υπάρχει στην Super League. Okay, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία νομίζω ότι υπήρχαν παντού στο πρώτο διάστημα της εφαρμογής του, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι θα ξεπεραστούν και αυτά. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν πραγματικά όμως ότι το VAR δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που το υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα αυτό. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. Κάνοντας ένα διάλειμμα από όλη αυτή την τοξικότητα που πραγματικά υπάρχει και αυτές τις μέρες, στον ΠΑΟΚ ετοιμάζουν κάτι ακόμη πολύ ωραίο νομίζω, που θα το δούμε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Θυμίζω είχε γίνει και πέρσι κάτι ανάλογο. Τότε ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε ρόλο μαέστρου και οι πρωταγωνιστές ήταν ο Βιερίνια, ο Πέλκας, ο Πρίγιοβιτς, ο Πασχαλάκης, ο Μαλεζάς και ο Βέρμπλουμ. Ήταν μια πολύ ωραία προσπάθεια από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μια πολύ ωραία mini movie. Κάτι ανάλογο νομίζω ότι ετοιμάζουν και φέτος. Μας έδωσε μια μικρή γεύση ο Παναγιώτης Αρωνιάδης μέσα στο social media, ο υπεύθυνος new media της ΠΑΟΚ. Μια πολύ μικρή γεύση είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω περιμένουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα το δούμε μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων το επόμενο διάστημα. Η ομάδα έχει αύριο το πρωί άλλη μια προπόνηση σε καταστάσεις νέας μεσημβρίας, κανονικότατα. Εκεί νομίζω ότι θα γίνουν οι περισσότερες δοκιμές με φόντο το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Είπαμε προβλήματα δεν υπάρχουν, σίγουρα είναι πολύ θετικό αυτό
για τον Αμπέλ Φερέιρα, πέρα από το Ζαμπά και το Βέρμπλουμ που έχουν ακόμη καιρό μπροστά τους. Ο Ζαμπά σήμερα το πρωί ανέβασε και ένα βίντεο από το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί στην πισίνα και έστειλε έτσι ένα δικό του αισιόδοξο μήνυμα. Για το Σουίτο το έχουμε πει, είναι δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούμε έτσι να καταλάβουμε όλοι πόσο καιρό ακόμη θα μείνει εκτός. Είναι πολύ δύσκολη κάθε εκτίμηση για τον Βέρμπλουμ. Συμπληρώνεται σιγά σιγά νομίζω ένας χρόνος από τον τραυματισμό του. Αν θυμάμαι καλά ήταν γύρω στο Δεκέμβρη πέρσι, όταν τραυματίστηκε ο Σουηδός και είναι ακόμη εκτός. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά διαθέσιμοι. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα για τον Φερέιρα. Γενικά έχουμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι από τους προπονητές που δείχνουν πολλά στις προπονήσεις, όπως ας πούμε ο Λουτσέσκου. Αλλά νομίζω ότι ίσως έτσι και πάλι από αύριο και μεθαύριο, μέσα από διάφορες ασκήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της προπόνησης, θα έχουμε έστω μία μικρή εικόνα από το πώς σκέφτεται και προσεγγίζει το παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ επιμένω ότι περιμένω έτσι με ενδιαφέρον την επιλογή του για τη μεσαία γραμμή, γιατί θα δείξει πολλά. Ο Μαουρίσιο, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είστε 100% όσο τον είδαμε στο μάτς με την Ξάνθη, στο 90 λεπτό, αλλά αυτό ήταν πολύ λογικό, το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος αναδιαστήματα έδειξε μέσα στο παιχνίδι ότι δεν έχει ξεχάσει προφανώς αυτά που ήξερε, ξέρουμε ποιος είναι ο Μαουρίσιο, έχει μια ποιότητα, όταν είναι καλά και στο 100% μπορεί να δώσει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα δούμε αν ο Φερέιρα επιλέξει τον Μαουρίσιο ή αν θα επιστρέψει ο Αουγκούστο στην αρχική ενδεκάδα. Υπάρχει και ο Σίτι, ο οποίος νομίζω ότι έχει μείνει λίγο πίσω το τελευταίο διάστημα στις επιλογές του Φερέιρα. Δυσκολεύεται κάπως ο Σίτι, δεν ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει ο Φερέιρα. Ίσως δεν ταιριάζει και σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Νιγηριανός προς το παρόν. Το παλεύει προφανώς μέσα από τις προπονήσεις, αλλά φαίνεται ότι έχει μείνει αρκετά πίσω και μεσοπτητικά. Εννοείται πως είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί ο Μπίσεσβαρ δεν αγωνίστηκε προχθές, μπήκε ο Πέλκας. Νομίζω ότι ο Πέλκας τη δουλειά του την έκανε, είχε και τα δύο δοκάρια. Γενικά, μετά από πάρα πολύ καιρό που είχε να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα, νομίζω ότι έδειξε πέντε πράγματα. Ο Μπίσεσβαρ μπήκε ως αλλαγή. Πέτυχε και αυτό στον γκολ, είχε και την assist στο φάουλ που σκόραρε ο Κρέσπο. Θα δούμε αν θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ή αν θα επιμείνει ο Φερέιρα σε αυτό που έκανε προχθές και θα βάλει τον Μπίσεσβαρ σε κάποια φάση στη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι ίσως έτσι είναι η μεγαλύτερη χρησιμότητα του Μπίσεσβαρ. Προσωπική άποψη αυτή. Σε αυτό το σημείο και έτσι όπως είναι, νομίζω ότι είναι κουτί για τον Ολλανδό να μπαίνει έτσι και να είναι φρέσκος εκεί που η αντίπαλή του είναι σε δύσκολο σημείο. Ο Πανετολικός παίζει τα αρέστα του πλέον σε κάθε αγωνιστή και έχει μείνει αρκετά πίσω. Τον έχει περάσει και ο Πανιόνιος. Εγώ το έλεγα και στις προηγούμενες ημέρες, αφήνω στην άκρη το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το πώς πέρασε από το Αγρίνιο Ολυμπιακός και περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι από τον Πανετολικό. Υπάρχουν διάφορα θέματα και εκεί, μεταξύ οργανωμένων και διοίκησης, αλλά εντάξει, αυτά νομίζω δεν έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ και δεν αφορούν κανέναν απολύτως τον ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος για σήμερα. Θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα, σαν ΠΑΟΚ 24, γιατί αύριο υπάρχει αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ στην Αθήνα για την Basket League. Οπότε δεν θα έχουμε ΠΑΟΚ 24. Το παιχνίδι είναι στις 7. Ελπίζω να επιστρέψουμε τη Δευτέρα με θετικά νέα από το Σαββατοκύριακο, από όλα τα τμήματα, με νίκες και καλές εμφανίσεις.
Παρέα και σήμερα μαζί μας ήταν η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη οι πρώτοι αγώνες της βραδιάς στο Europa League. Πολλές επιλογές για όλους σας. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις. Μαζί μας και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπράτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Ένα κατάστημα Alter Ego στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Μαζί μας ήταν και η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, σε πολύ καλές τιμές. Εμείς είπαμε επιστρέφουμε τη Δευτέρα, μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί Μαρμίτα, με πολλές κουβέντες νομίζω, για όσα έγιναν και σήμερα, με Τάσο Τρέχια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Καλή συνέχεια σε όλους σας, καλό τριήμερο.